της σημερινής συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την επικοδομητική συζήτηση σήμερα στο θέμα της ψήφισης του νέου κώδικα για την υποδοχή και το άσυλο. Μία κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της ορθής νομοθέτησης. Ένας κώδικας που συγγράφηκε με την, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και όπως έχω πει και στην πρωτολογία μου δεν περιλαμβάνει καμία καινούρια διάταξη, κωδικοποιεί υφιστάμενους νόμους και προεδρικά διατάγματα. Παρατήρησα στα σχόλια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ένα αδιέξοδο. Αδιέξοδο γιατί η εικόνα στο μεταναστευτικό όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που τα κόμματα, είτε αυτά που κινούνται προς τη δεξιά είτε κινούνται προς την αριστερά, θέλουν να μας πείσουν. Και στο θέμα της αριστεράς υπάρχει μια εμφανής αντίφαση θέσεων αναφορικά με το τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση ότι κάνει η χώρα μας. Κάποιοι λένε ότι φυλάει τα σύνορα όπως τα φιλούσαν και οι προηγούμενοι, κάποιοι μιλάνε για υποτιθέμενη αποτροπή, κάποιοι μιλάνε για διαφορετικές οδηγίες στα σώματα ασφαλείας που φυλάνε τα σύνορά μας. Η ουσία είναι μία. Η χώρα μας θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια προσήλωση στους κανόνες του διεθνούς δικαίου να φυλάτει τα σύνορά μας. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν συγκεκριμένα. Λέω όμως ότι συστηματικά η τουρκική προπαγάνδα με βίντεο που διακινεί στο διαδίκτυο προσπαθεί να πείσει ότι η χώρα μας προχωρά σε έκνομες ενέργειες. Και όταν έγινε η πρώτη ανεξάρτητος έλεγχος αυτού του οπτικοακουστικού υλικού από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με την έκθεση, αυτό το υλικό είχε υποστεί επεξεργασία. Και βάσει σε αυτό στηρίχτηκαν δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που μετά αναπαράγονται από κύκλους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιθανόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τουρκία έχει ευθύνη να φυλάτει και τα δικά της σύνορα. Το κάνει ανατολικά, πρέπει να το κάνει δυτικά. Και δεν θα απαλλάξουμε την Τουρκία από αυτή τη δικιά της ευθύνη. Είναι σημαντικό να διαφυλάτουμε το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα όλων. Αυτό όμως που πάντα απουσιάζει από τις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα δικαιώματα των νησιωτών. Ουδέποτε τους αναφέρεται. Δεν έχετε ζητήσει μία φορά συγγνώμη για την πολιτική σας από τους κατοίκους της Μυτιλίνης, της Χίου, της Σάμου, της Κό και της Λέρου για αυτά που ζήσανε. Τα στοιχεία στο μεταναστευτικό είναι δεδομένα. Οι ροές το 2021 οι χαμηλότερες στη δεκαετία, μειωμένες κατά 90% σε σχέση με το 19 όταν η Ευρώπη είδε αύξηση κατά 57%. Οι αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούνε 26.000 από 202.000. Οι δομές μας από 121 που υπήρχαν έχουν κλείσει 87, έχουν μείνει 34. Αποσυμφόρηση σε όλη τη χώρα. 21.000 διαμένονται σήμερα. Τα νησιά μας έχουν δει τη μεγαλύτερη μεταβολή συνθήκων. Από 17.000 την ημέρα των εκλογών σε 1.700 σήμερα. Επί ΣΥΡΙΖΑ έναν στους 5 ετούντες άσυλο ήταν στα νησιά. Τότε εγκλωβιζόντουσαν στα νησιά. Το αποδεικνύουν τα νούμερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σήμερα ένα στους 12. Και γι' αυτό οι νέες δομές, εκεί που λειτουργούν, έχουν πλέον την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό φάνηκε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην ΚΟ. Και οι νέες δομές είναι μικρότερες από αυτές που ζήσαμε. Η Βάστρια είναι μικρότερη από το Μαυροβούνι και τη Μόρια. Η νέα δομή στοιχείο θα είναι μικρότερη από τη Βιάλ και τα διαμερίσματα. Το ίδιο έγινε στη Σάμο, το ίδιο έγινε στην ΚΟ, το ίδιο έγινε και στη Λέρο. Σήμερα αυτή τη στιγμή στην ΚΟ έχουμε 54 ετούντες άσυλο, στη Λέρο 86, στη Χίο 152. Μια πολύ μεγάλη διαφορά από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τι έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Ναι, πράγματι, στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχαμε μια αύξηση των διαμενών. Γιατί? Πρώτον, είχαμε μια πολύ έντονα αυξητική τάση από τις αρχές του 2019 στις ροές. Είχαμε γεμάτες δομές ήδη την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Υπήρχαν πολύ αργές διαδικασίες ασύλου με τις 202.000 εκκρεμείς υποθέσεις και υπήρχε και ο γραφικός περιορισμός, ο γεωγραφικός περιορισμός που είχε επιβάλει η κοινή δήλωση και η νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε ένα διάστημα. Το δεχόμαστε αυτό. Η ουσία είναι ότι πλέον σήμερα η κατάσταση στα νησιά μας, και όχι μόνο σήμερα, από πέρυσι, είναι εντελώς διαφορετική. Και στοιχείο η πανελκυστική τακτική κάποιων, οι οποίοι προσφεύγουν σε όλα τα δικαστήρια εναντίον της νέας δομής, καθυστερεί το κλείσιμο της ΒΙΑΛ. Το δημόσιο κέρδισε τη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κέρδισε τη δίκη στο Πρωτοδικείο Χίου, εκκρεμεί τώρα μια νέα υπόθεση στο Πρωτοδικείο Χίου. Όλα αυτά τελικά καθυστερούν το κλείσιμο της ΒΙΑΛ. Και η ουσία είναι, για να επανέλθω σε αυτά που είπα πριν στην παρέμβασή μου, ότι η κοινή δήλωση του κυρίου Αντρέα Μιχαηλίδη, εμένα, του Δημάρχου Χίου τότε και του Αντιπεριφερειάρχη Χίου τότε, τον Ιούλιο του 2017, έλεγε: παραμένει κοινή γραμμή πλεύσης και άποψης η δημιουργία στο 18 μίας και μόνης συνολικά φυλασσόμενης δομής, φυλασσόμενης, για όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες, μέσα στην οποία θα δημιουργηθεί κλειστό κέντρο προκεκά για τους προοριζόμενους για επιστροφή, και εκεί θα πάει η Σούδα, η Βιάλ. Εκατοντάδες στρέμματα τότε μιλάγαμε, κύριε Μιχαηλίδη, και είχατε συμφωνήσει. Και καταθέτω στα πρακτικά την κοινή δήλωση των βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας, του Δημάρχου και του Υπερφερειάρχη, να τη διαβάστε αν την έχετε ξεχάσει. Να σας καταθέσω επίσης δημοσιεύματα για τις συμπλοκές επί ημερών σας με τα ΜΑΤ που δέρνανε κατοίκους στοιχείο επί των ημερών σας. Τα καταθέτω. Επίσης, κατά σύμπτωση, σήμερα κοιτούσα τι είχε δημοσιεύσει η έγκρη τυχιώτικη στο σελίδα Πολίτης, σαν σήμερα πριν 5 χρόνια. 7 Ιουνίου του 2017. Σε λίγο οι σκηνές θα επιπλέουν στη θάλασσα από την υπερπλήρη δομή Σούδας, η οποία είχε γίνει μετά την υπερπλήρη δομή Βιάλ. Αυτά ζήσαμε επί των ημερών σας. Και πλέον η πολιτική της κυβέρνησης όλα αυτά τα έχει ουσιαστικά αντιστρέψει. Αλλά το μέγα ζητούμενο, κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, είναι η πολιτική αξιοπιστία. Να κάνεις στην κυβέρνηση αυτά που έλεγες και στην αντιπολίτευση, και όχι μετά, όταν ξαναγίνεις αντιπολίτευση, να κάνεις την κυμβίστηση που έχετε συνηθίσει σαν παράταξη να κάνετε. Η φύλαξη των συνόρων γίνεται και στον Εύρο, γιατί έχει ήδη γίνει η επέκταση του φράχτη με 25 χιλιόμετρα το 2021, με το φράχτη υψίστης αντοχής που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θα γίνει και νέα επέκταση όπως χρειάζεται. Αναφέρθηκε από την κυρία Φωτίου το θέμα των ασυνόδευτων. Τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε παιδιά κλειδωμένα σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων. 300 παιδιά σε κρατητήρια. Και η Νέα Δημοκρατία κατήργησε αυτή την απαράδεκτη διάταξη. Είχε παιδιά σε δομές νησιών. Και πλέον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλέον ασυνόδευτα στα νησιά. Έχουν μεταφερθεί όλα σε ξενώνες. Έχουν δημιουργηθεί τα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαμονής, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μεγαλώσουν με ένα υγιές τρόπο. Υπάρχει ο Εθνικός Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης και βρίσκει άστεγα παιδιά όταν υπάρχουν και τα προστατεύει. Όλα αυτά γίνανε επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γίνανε με εγκαταστάσεις σε 13 χώρες παιδιών στα πλαίσια οργανωμένων διμερών συμφωνών με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατατίθεται στις επόμενες ημέρες ο νέος νόμος σε αντικατάσταση του ανεφάρμοστου νόμου που ίδια η κυρία Φωτίου δεν εφάρμοσε ποτέ. Ο νόμος κυρίας Φωτίου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον εφάρμοσε. Τον ψήφισε αλλά δεν μπορούσε να τον εφαρμόσει, όπου πλέον θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί όμως που θέλω να απαντήσω είναι στο θέμα της διαφάνειας του Υπουργείου Μετανάστευσης. Το 2016, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, περάσατε διάταξη που δώσατε το δικαίωμα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αλλά και σε άλλους φορείς του δημοσίου να κάνουν απευθείας αναθέσεις ό,τι θέλουν για το μεταναστευτικό. Αυτή η διάταξη πλέον έχει καταργηθεί και όλοι οι αναθέσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης γίνονται πλέον με διεθνείς διαγωνισμούς, όπως οι κατασκευές των νέων δομών, όπως η σύντηση, όπως η λειτουργία των κτηρίων, όπως οι μετακινήσεις, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρειαστήκαμε. Όλα γίνονται με διαγωνισμούς. Και 6 διαγωνισμοί που υπερβαίνουν ένα όριο που θέτει ο κανονισμός Βουλής, τους έχουμε καταθέσει στη Βουλή και έχουμε κάνει επί τούτου συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
Μου προκαλεί έκπληξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξόδεψε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα χρόνια διακυβέρνησης και ούτε μία σύμβαση δεν καταθέσατε στη Βουλή για συζήτηση. Για να μιλήσω για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το νέο σύμφωνο θέλει ακόμα χρόνια πολλά μέχρι να καταλήξει. Αλλά η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα 2 στόχους. Πρώτον, την αλληλεγγύη, και γι' αυτό η Ελλάδα συνέστησε μαζί με τα άλλα κράτη πρώτης υποδοχής την ομάδα των Μεσογειακών χωρών και περιμένουμε πρόοδο τώρα επί της γαλλικής προεδρίας στο θέμα της αναγνώρισης της αλληλεγγύης και των μετεγκαταστάσεων, κάτι που το Δουβλίνο δεν προέβλεπε, και βέβαια προβλέπουμε ακόμα το θέμα των συνόρων ως βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη να προστατεύσουμε τα κοινά μας σύνορα από ακραίες ροές. Θα πω κλείνοντας, επειδή τέθηκαν θέματα για τους εργάτες γης, υπάρχει πράγματι ένας ανταγωνισμός από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να προσελκύσουν τους ίδιους νόμιμους εργαζόμενους. Στη χώρα μας έχουν δικαίωμα εργασίας οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, έχουν δικαίωμα εργασίας όσοι ήρθαν από την Ουκρανία, έχουν δικαίωμα εργασίας οι αιτούντες άσυλο μετά την παρέλευση εξαμήνου, αλλά έχουμε πάρει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Και είναι σημαντική η νόμιμη μετανάστευση με κανόνες για να καλύψουμε τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Πρώτον, ψηφίσαμε διάταξη και επαναφέραμε την κατά παρέκκληση διαδικασία για την έκδοση εδίων εργασίας και εισόδου στη χώρα για εργάτες γης, η οποία ισχύει ήδη από το Μάρτιο του 2022. Θεσμοθετήσαμε, για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, το δικαίωμα πενταετούς παραμονής ένα εννιάμηνο ανά έτος για εργάτες γης, ώστε να έχουν τη βεβαιότητα εργασίας για 5 χρόνια, και αυτό μας καθιστά ανταγωνιστικούς απέναντι σε άλλες χώρες. Προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες για την προσέκκληση εργατών γης, αλλά παράλληλα και για την απέλαση όσων έχουν μπει παράνομα στη χώρα μας. Μια συμφωνία λοιπόν που καλύπτει τις ανάγκες και της χώρας προέλευσης και της δικιάς μας χώρας. Και έχουμε προχωρήσει με την κοινωνία της πληροφορικής στη δημιουργία, θα γίνει ο διαγωνισμός, 4 κέντρων καταγραφής βιομετρικών, ώστε να επιταχύνουμε την έκδοση ταυτοτήτων που χρειάζονται οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας. Άρα η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά με κανόνες στα πλαίσια των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.